Αυτή εδώ είναι η Μάγια και είναι Μαλινουά. Σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα για τα Μαλινουά, για το πώς εκπαιδεύονται και γιατί είναι η ράτσα που προτιμάει στρατός, αστυνομία, αλλά και εκπαιδευτές όπως είμαι εγώ, προκειμένου να δείξουμε κάποια πράγματα για τη δουλειά μας. Ο λόγος που προτιμάμε αυτή τη ράτσα για όλες τις εργασίες που ανέφερα είναι γιατί, όπως λέμε, έχουν πολύ ανεπτυγμένο το prey drive. Prey drive είναι η τάση ενός σκύλου, η θηρευτική, προκειμένου να κυνηγήσει το οτιδήποτε κινείται. Αυτό το εκμεταλλευόμαστε παίζοντας με ένα σκύλο σαν τη Μάγια, με αυτόν τον τρόπο. Τη βάζω δηλαδή αυτή τη στιγμή να κυνηγήσει αυτό το tag και μόλις το πιάσει, αυτή είναι η καλύτερη επιβράβευση για ένα σκύλο όπως τη Μάγια. Άστο! Πάρα πολύ σημαντικό είναι να βάζουμε κάποιους κανόνες σε αυτό το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι όπως είναι το tag, ο κανόνας είναι ότι όταν σου λέω άστο, θέλω να τα αφήνεις. Άστο, ξάπλα, τούμπα, μέσα. Ό,τι κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή η Μάγια, το κάνει για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ή πιο σωστά, για να παίξει μαζί μου. Αυτός είναι ο λόγος που ο δεύτερος κανόνας που θα βάλουμε σε αυτό το παιχνίδι είναι όταν παίρνει το παιχνίδι η Μάγια να μην φεύγει μακριά μου, αλλά με κυνηγάει για να παίξουμε. Μπράβο! Αυτό ακριβώς θα σας δείξω τώρα. Μπράβο! Βλέπετε ότι η Μάγια με το που παίρνει το παιχνίδι με κυνηγάει να παίξουμε. Μπράβο! Μάγια! Μπράβο! Άστο, ξαπλά. Δεν την ενδιαφέρει το ίδιο το παιχνίδι δηλαδή, αλλά πιο πολύ την ενδιαφέρει να παίξει μαζί μου. Ένα δεύτερο παιχνίδι που χρησιμοποιούμε ως επιβράβευση με σκύλους όπως είναι η Μάγια, είναι το μπαλάκι. Με το μπαλάκι ο κανόνας του παιχνιδιού αλλάζει και είναι να μου επαναφέρει η Μάγια τον μπαλάκι όποτε το πάρει. Μάγια, αυτό. Το μπαλάκι είναι το αγαπημένο παιχνίδι και του Λάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει απεγνωσμένα να παίξω μαζί του. Ας το. Ξαπλά. Ας του δώσουμε λοιπόν το μπαλάκι του να παίξει μόνος του. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι αν θέλεις να εκπαιδεύσεις και εσύ το δικό σου σκύλο, είναι σημαντικό να ξεκινήσεις νωρίς και βάζοντας τις σωστές βάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο έχω ετοιμάσει ένα βιντεοσκοπημένο σεμινάριο που μέσα από 36 βίντεο σου εξηγώ βήμα-βήμα πώς να εκπαιδεύσεις το δικό σου σκύλο, είτε είναι κουτάβι είτε ενήλικος. Το σεμινάριο μπορείς να βρεις μπαίνοντας στο dogsecret.gr. Μαζί. Spin. Ξάπλα. Ζιγζακ. Μπράβο. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιβράβευση αυτή τη στιγμή είναι το μπαλάκι. Άρα, όποια εντολή δώσω στη Μάγια αυτή τη στιγμή, στο τέλος πρέπει να την επιβραβεύσω με αυτό για το οποίο δουλεύει. Τούμπα. Μπράβο! Αν η Μάγια ήταν ένας σκύλος που δούλευε για το στρατό ή για την αστυνομία και ο σκοπός της ήταν να βρει κάποια εκρηκτικά, στην ουσία δεν ψάχνει για τα εκρηκτικά, αλλά για την επιβράβευσή της. Γι' αυτό εδώ το μπαλάκι. Ξαπλά. Μέσα. Μαζί. Σπιν. Σπιν. Ξαπλά. Μαζί. Σπιν. Μαζί. Μπράβο! Άστο. Ο τρόπος όμως που έμαθε η Μάγια όλα αυτά τα tricks και τις εντολές που της δίνω δεν ήταν από την αρχή το μπαλάκι, αλλά το φαγητό όπως πιθανότητα κάνεις και εσύ με το σκύλο σου. Όταν ξεκινάμε να εκπαιδεύουμε ένα μαλινουά ή οποιονδήποτε σκύλο με υψηλό prey drive, συνήθως η επιβράβευση είναι και πάλι το φαγητό. Μια λιχουδιά δηλαδή, όπως αυτήν εδώ, με την οποία μαθαίνω, μπράβο, όλες αυτές τις εντολές που είδατε πριν από λίγο. Για παράδειγμα, αν θέλω να μάθω στη Μάγια το μαζί, ο τρόπος που το ξεκινάω είναι αυτός εδώ. Μπράβο! Αν θέλω να μάθω στη Μάγια το ξάπλα, ο τρόπος που το ξεκινάω, μπράβο! Είναι αυτός εδώ. Οδηγώ δηλαδή στη θέση που θέλω το σκύλο με το φαγητό και μόλις εκτελέσει, επιβραβεύω. Δεξιά. Μπράβο!
Ξάπλα. Μπράβο. Τούμπα. Μπράβο. Όταν ο σκύλος έχει κατακτήσει τις εντολές και βλέπω ότι μπορεί να τις εκτελέσει, τότε κάνω τη μετάβαση και περνάω στο παιχνίδι σαν επιβράβευση. Μαζί. Σπιν. Μπράβο. Άστο, ξάπλα, τούμπα. Μπράβο. Έλα. Άστο, ξάπλα, μέσα. Ξάπλα, μπράβο. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές ο τρόπος που εκπαιδεύεται ένας τέτοιος σκύλος. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την εκπαίδευση, μπες στο dogsecret.gr και κάνε ένα follow στο κανάλι.